Τεινάζει στον αέρα τη συμφωνία που είχε συνάψει το 2015 το Ιράν με τις μεγάλες δυνάμεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε χθες ότι η Ισλαμική Δημοκρατία αποσύρεται από τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει βάση της συμφωνίας και ότι θα ξαναρχίσει τις δραστηριότητες του εμπλουτισμού ουρανίου στις εγκαταστάσεις της στο Φορντό, το οποίο βρίσκεται 180 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας. Το Ιράν είχε παγώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου όταν τέθηκε σε ισχύ η Διεθνής Πυρηνική Συμφωνία της Βιέννης. Τώρα ανακοινώνει ότι θα ξεκινήσει την έγχυση ουρανίου σε αέρια μορφή στις 1044 συσκευές φυγοκέντρησης πρώτης γενιάς που διαθέτει. Γνωρίζουμε την ανακοίνωση του Ιράν για τη χρησιμοποίηση των λεγόμενων σύγχρονων φυγοκεντρητών και αυτό δεν είναι κάτι τόσο καινούριο. Προφανώς πρόκειται για μια εφαρμογή όσων είχαν ήδη ανακοινωθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου, έτσι ώστε να μην συμμορφώνεται πλέον με την πυρηνική συμφωνία για την έρευνα και την ανάπτυξη. Το θεωρούμε απαράδεκτο. Η Ισλαμική Δημοκρατία σημειώνει ότι ο περιορισμός των δεσμεύσεών της που απορρέουν από την πυρηνική συμφωνία είναι αναστρέψιμος όταν κάνουν το ίδιο η Γαλλία, η Βρετανία, η Γερμανία, η Ρωσία και η Κίνα που υπογράφουν τη συμφωνία. Όποτε οι Ευρωπαίοι επιστρέψουν ολοκληρωτικά στις δεσμεύσεις τους, θα επιστρέψουμε και εμείς εξ ολοκλήρου στις δεσμεύσεις μας. Οι τελευταίες εξελίξεις έχουν εκτινάξει στα ύψη το αντιαμερικανικό αίσθημα των Ιρανών και χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για να τιμήσουν την επέτειο των 40 χρόνων από την κατάληψη της Αμερικανικής Πρεσβείας το 1979. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στους δρόμους γύρω από το κτίριο της Πάλε Ποτέ Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και στο πλήθος μίλησε ο αρχιστράτηγος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Οι Αμερικανοί θα συνεχίσουν τις εχθρικές πράξεις τους, όπως ο παρομοιώδης δηλητηριώδης σκορπιός, του οποίου η φύση είναι ένα τσιμπάι και δεν θα σταματήσει εάν δεν συνθλιβεί. Είμαστε εδώ σήμερα για να δείξουμε στην καταναγκαστική πολιτική των Αμερικανών ότι μπορούμε να το κάνουμε και ότι οι Αμερικανοί δεν είναι τίποτα μπροστά στο έθνος μας. Θα πατήσουμε την Αμερική κάτω από τα πόδια μας. Πορείες για την επέτειο των 40 χρόνων έγιναν σε χίλιες κοινότητες του Ιράν.